Αλλάζουμε θέμα. Στην φυλακή θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του ο βασικός κατηγορούμενος για τον βιασμό και την μαστροπία της 12χρονης από τον Κολωνό. Ο Ηλίας Μίχος. Οι δικαστές ομόφωνα τον καταδίκασαν σε ισόβια για τις πράξεις του χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό. Η μητέρα του παιδιού αφήνεται άμεσα ελεύθερη, καθώς της επιβλήθηκε μεν για το πλημέλημα της εκβίασης ποινή φυλάκιση 20 μηνών, ωστόσο βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη εδώ και 18 μήνες. Ισόβια κάθεξη και 27 έτη κατόπιν συγχώνευσης στον Ηλία Μίχο για την υπόθεση του βιασμού και της μαστροπίας της 12χρονης από τον Κολωνό. Αποφυλακίζεται η μητέρα της ανήλικης, καθώς της επιβλήθηκε για το πλημέλημα της εκβίασης, ποινή φυλάκισης 20 μηνών, ωστόσο είναι ήδη προφυλακισμένη εδώ και 18 μήνες, ως εκ τούτου έχει εκτίσει την ποινή. Κάθερξη 24 ετών στον αποκαλούμενο Μιχάλη, 18 κατόπιν συγχώνευσης. Ποινές φυλάκισης από 13 μήνες έως 7 έτη σε όλους όσοι εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά το κορίτσι. Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της. Το δικαστήριο ομόφωνα δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον Ηλία Μίχο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό και μαστροπία με θύμα το ανήλικο κορίτσι. Είναι μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή. Εννοείται ότι δεν τη δεχόμαστε και θα κάνουμε έφεση. Ο Ηλίας Μίχος ούτε βίασε ποτέ την ανήλικη, ούτε μαστροπός ήταν. Κατά πλειοψηφία 6-1 το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά ούτε στη μητέρα της 12χρονης, ωστόσο επειδή έχει καταδικαστεί για το πλημέλημα της εκβίασης, η αποφυλάκησή της θα είναι άμεση. Να καταδικαστούν παραδειγματικά, μήπως και αυτό γίνει μάθημα και για κάποιους άλλους και σταματήσει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά είναι ιερά και πρέπει να τα προστατεύουμε. Κανένα ελαφρυντικό ούτε στον 59χρονο επωνομαζόμενο Μιχάλη. Στους υπόλοιπους 17 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αναγνωρίστηκαν και στους τρεις εντολείς μου το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Μιλώντας στο Μέγκα, μία εκ των δικηγόρων του 12χρονου κοριτσιού μίλησε για μεγάλη χαρά και δικαίωση της ανήλικης που ανυπομονεί να σφίξει ξανά στην αγκαλιά της τη μητέρα της. Αυτό που ενδιαφέρει τη 12χρονη αυτή τη στιγμή είναι ότι η μαμά της είναι αθώα. Έτσι όπως έλεγε στην αρχή, είναι δικαιωμένη, είναι πολύ χαρούμενη που έγινε πιστευτή. Όλα τα στοιχεία που είχε το δικαστήριο ενώπιον του ήταν πολύ συγκεκριμένα, αποδείχθηκαν από έγγραφα και μάρτυρες, αλλά κυρίως από τις καταθέσεις αυτού του παιδιού. Και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας περιμένουν με ανυπομονησία την αποφυλάκηση της μητέρας. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Άννα Κανδύλη στο εφετείο. Έχουμε την εικόνα της απόφασης, τουλάχιστον πρωτόδικα. Ο Μίχος και ο Μιχάλης πηγαίνουν φυλακή. Θα μας θυμίσεις και τον ρόλο του Μιχάλη. Οι υπόλοιποι, και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή όσοι κάποιοι συνευρέθησαν με το παιδί, είχαν πρόσβαση σε φωτογραφίες, καταλαβαίνουμε, του παιδιού, αυτοί είναι ελεύθεροι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το δικαστήριο λοιπόν έριξε αυλαία πριν από λίγο σε αυτή την δίκη για μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και τελικά στη φυλακή θα μείνουν μόνο δύο άτομα. Οι αρχικοί κατηγορούμενοι ήταν 26, αθωώθηκαν οι 6. Βγάζω έξω τη μητέρα του παιδιού η οποία καταδικάστηκε για το πλημέλημα της εκβίασης. Οι υπόλοιποι 19 που όπως είπες και εσύ καταδικάστηκαν μάλλον για σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση του παιδιού θα βρεθούν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ή την επιβολή ή την καταβολή χρηματικής εγγύησης, καθώς βεβαίως ήταν και σε αυτούς που αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Μένουν στη φυλακή λοιπόν ο Ηλίας Μίχος, ισόβια για τον βιασμό κατά εξακολούθηση της 12χρονης και 27 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις που καταδικάστηκε, μαστροπία, πορνογραφία, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Αλλά και ο αποκαλούμενος Μιχάλης, ο οποίος καταδικάστηκε συνολικά σε 24 χρόνια, τελικά θα εκτίσει τα 18 μετά τη συγχώνευση, ο οποίος και αυτός καταδικάστηκε για μαστροπία και πορνογραφία του παιδιού. Άννα, είχαμε και μία ανατροπή από την αρχική εισαγγελική πρόταση. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει οριακά μία αντίφαση στη στάση της εισαγγελέως, γιατί τώρα δεν πρότεινε κανένα ελαφρυντικό.
πολύ το παρατήρησαν αυτό, Ράνια, ότι ενώ στην πρότασή της είχε πει να θωωθεί ο Ηλίας Μίχος για τον βιασμό, τελικώς ήταν και αυτοί που πρότειναν να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Τι εξήγηση δίνεται? Ότι από τη στιγμή που τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να τον καταδικάσει για αυτό το αδίκημα και η ίδια δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά παρά μόνο να μην προτείνει, να προτείνει να μην του χορηγηθεί κανένα ελαφρυντικό. Άστα. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστώ πολύ.